Πάμε τώρα να δούμε την έρευνα του ΑΛΦΑ για τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα από τους πολίτες που θέλουν να ανανεώσουν την ταυτότητά τους. Πόσο τυχαίες όμως είναι αυτές οι ουρές και ποιοι προσπαθούν να οργανώσουν τους πολίτες και κυρίως τι πρεσβεύουν. Τις πληροφορίες αλλά και τις καταγγελίες έχει ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου. Μιχάλη. Παναγιώτη, η κάμερα του ΑΛΦΑ κατέγραψε την πολύωρη αναμονή και τις μεγάλες ουρές των πολιτών, όχι μόνο στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής, αλλά και στη Βόρεια και στη Νότια Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που περίμεναν εν μέσω θέρους ήταν πολίτες που ήθελαν να ανανεώσουν τώρα την ταυτότητά τους για να αποφύγουν, όπως λένε, τη νέα με το τσιπάκι. Την κατάσταση καθιστά χειρότερη τόσο οι καλοκαιρινές άδειες, όσο και το γεγονός ότι καταργήθηκε η προσέλευση των πολιτών στην υπηρεσία με ραντεβού. Ψάχνοντας το θέμα, είδαμε πως υπάρχουν κάποια καλέσματα στο διαδίκτυο που προτρέπουν τους πολίτες να σπεύσουν τώρα στα αστυνομικά τμήματα τον Αύγουστο με το επιχείρημα πως με τη νέα ταυτότητα που θα εκδίδεται από το φθινόπωρο έρχεται το τσιπάκι και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μάλιστα, διοργανώνουν και συλλαλητήρια στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα το επόμενο διάστημα. Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων Παναγιώτη φαίνεται πως ξυπνά για ακόμα μία φορά τα συνωμοσιολογικά αντανακλαστικά σε κάποιους κύκλους. Κάτι τέτοιο το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν με τα εμβόλια. Κάποιοι οργανώνουν μία αντίσταση εντός εισαγωγικών σε αυτό που βλέπουν ως μία προσπάθεια ελέγχου από την εξουσία μέσω της τεχνολογίας. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που εκτιμούν, καθώς βρισκόμαστε 1,5 μήνα πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πως ενδεχομένως κάποιοι να επενδύουν σε αυτό το ζήτημα προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη στις κάλπες του Οκτωβρίου. Και επειδή το θέμα λαμβάνει διαστάσεις, είχαμε και την παρέμβαση σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Μιχάλη, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες. Οι καινούργιες ταυτότητες δεν έχουν τίποτα το εξωγήινο, το αντιχριστιανικό, ναι, τίποτα το δαιμονισμένο για κανέναν. Είναι το όχημα για να προσαρμοστεί η Ελλάδα στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα ζητήσουμε το σχόλιο του πολιτικού αναλυτή, του κυρίου Απόστολου Πιστόλα. Καλησπέρα σας, κύριε Πιστόλα. Διότι καλησπέρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτοί οι πολίτες που πιστεύουν ότι το τσιπάκι στην ταυτότητα θα τους καταστρέψει τη ζωή. Τι ιδεολογικά ή ακόμη και πολιτικά χαρακτηριστικά έχουν? Πρόκειται κυρίως για πολίτες οι οποίοι έχουν υψηλά επίπεδα της αποφυγής αβεβαιότητας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε αυτό. Τι σημαίνει η αποφυγή αβεβαιότητας? Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι αντιδρούν απέναντι στην αλλαγή. Είτε απλά την βλέπουν με καχυποψία, είτε την πολεμούν. Και αυτό είναι για την κάθε αλλαγή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι πιστοί καταναλωτές, είναι πιστοί ψηφοφόροι και είναι οι τελευταίοι οι οποίοι θα πάρουν το καινούργιο. Και επειδή στην τεχνολογία η τεχνολογία τρέχει, το βλέπουμε κυρίως σε τεχνολογικά θέματα, όπως είπατε πριν στα εμβόλια, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες, όπως είναι τώρα οι νέες ταυτότητες. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι το καινούργιο, είτε το αποφεύγουν και το αποδέχονται μόνο όταν δεν είναι πλέον καινούργιο. Το ερώτημα όμως, κύριε Πιστόλα, είναι και ποιοι είναι αυτοί που τους υποκινούν, δηλαδή ποιοι ρίχνουν νερό στο μήλο της αβεβαιότητας που προαναφέρατε. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που είναι σημαντικό και αυτό είναι πολιτικό. Είναι ότι θεωρούν ότι το σύστημα είναι εναντίον τους. Δηλαδή είναι ψηφοφόροι, είναι πολίτες οι οποίοι κυρίως εξαιτίας του ότι ανήκουν στους χαμένους της παγκοσμιοποίησης, στους χαμένους των τελευταίων 30 ετών, δεν θεωρούν οτιδήποτε έρχεται από το σύστημα είναι κάτι το επιπλέον. Το ότι αυτοί βγαίνουν ενάντια τους δεν είναι θέμα δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης, είναι θέμα ότι βλέπουν ως σύστημα αντισύστημα την όλη πολιτική ζωή με αυτούς να είναι στο αντισύστημα. Άρα για να καταλήξουμε κιόλας με το ερώτημά μου, κύριε Πιστόλα, ποιοι είναι αυτοί που τους υποκινούν και αν σχετίζεται όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα και με τις επερχόμενες διοικητικές εκλογές και περιφερειακές, δηλαδή αν κάποιοι ψαρεύουν και πάλι σε θολά νερά. Αυτό είναι σίγουρο, το έχουμε δει να γίνεται και σε όλη την Ευρώπη, παράδειγμα με τον εμβολιασμό σε διάφορες χώρες όπως στην Αυστρία. Υπάρχουν κόμματα τα οποία θεωρούνται ως αντισυστήματα και τα θεωρούν οι ίδιοι ως αντισυστημικά, με τα οποία ταιριάζουν και σε κάποιες άλλες απόψεις και μάλιστα, πιστεύω ότι αυτοί θα τοποθετηθούν και θα προσπαθήσουν να πάρουν το κοινό αίσθημα με το μέρος τους και να το υψώσουν εν ώψη αυτοδιοικητικών εκλογών. Και βεβαίως αυτό το κύμα της συνωμοσιολογίας θα φουντώνει όσο πλησιάζουμε και σε εκλογές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πιστόλα, για την παρουσία σας στον Α.